Γεια σας και καλωσορίσατε στο κανάλι μου. Δύο καρέκλες λοιπόν βρήκαμε σε ένα παλιατζίδικο στον Πειραιά και τις αγοράσαμε και μοιάζουν απίστευτα με τις καρέκλες που έχω ήδη στην τραπεζαρία μου. Οπότε πάμε να τις βάψουμε, να τις φτιάξουμε, να τις στολίσουμε και να κάνουμε και μία φθινοπορεινή διακόσμηση. Είμαι λοιπόν η Κατερίνα, βλέπω εδώ Κατερίνα Diaries, κάντε καφεδάκι και ελάτε μαζί μου. Λοιπόν, από ένα παλιατζίδικο στον Πειραιά αγοραστήκαν αυτές οι καρέκλες, σχεδόν τσάμπα, μοιάζουν πάρα πολύ με αυτές που ήδη έχω στην τραπεζαρία μου, οπότε πάμε να τις φτιάξουμε, να τις μεταποιήσουμε, να γίνουν ανάλογες με εκείνες και μετά θα πάμε να κάνουμε τη διακόσμησή μας. Αφού λοιπόν έχω πλύνει πολύ καλά τις καρέκλες μου, ξεκινάμε με ένα καλό τρίψιμο. Το τρίψιμο είναι το σημαντικότερο που πρέπει να κάνουμε όταν θέλουμε να ανασκευάσουμε ένα παλιό έπιπλο, γιατί έτσι φεύγει όλη η παλιά μπογιά και μένει το αρχικό ξύλο έτοιμο να υποδεχτεί τη νέα επεξεργασία. Όπως βλέπετε, τις έτριψα πάρα πολύ καλά και έχει φύγει όλη η μπογιά. Λοιπόν, σε κάποιο σημείο τώρα δεν μπορούσα να το τρίψω πιο καλά, γιατί ήταν ήδη πολύ φουσκωμένο και αποφάσισα απλά να το βγάλω. Αυτό λοιπόν το σημείο ήταν ο πάτος της μιας καρέκλας, το κάθισμα και ο πάτος, οπότε αναγκάστηκα να το βγάλω, το προτίμησα αυτό να το κάνω, γιατί ήταν πολύ δύσκολο και να το κολλήσω, αλλά και να το επισκευάσω, ήταν πολύ φουσκωμένο και πολύ φθαρμένο. Όπως βλέπετε, με μία σπατουλίτσα βγαίνει αμέσως από την πολυκαιρία και μάλλον οι καρέκλες ήταν σε βροχή. Υποθέτω ότι είχε γίνει τέτοια ζημιά που δεν μπορούσε με τίποτα να επιδιορθωθεί. Ξανατρίβω καλά τις καρέκλες μου άλλη μια φορά και τώρα λοιπόν είναι έτοιμες να υποδεχτούν το επόμενο βήμα. Επειδή οι καρέκλες μου έχουν κάποιες ρογμές, κάποια σπασίματα, κάποια πόδια κουνάνε, αποφάσισα να πάρω ένα ξυλόστοκο και έτσι να επισκευάσω όλα τα προβληματικά σημεία. Αφού βάζω όπου χρειάζεται στόκο, μετά μόλις στεγνώσει και αυτόν τον τρίβω ώστε να γίνει ένα ενιαίο σώμα με το υπόλοιπο ξύλο. Έτσι, η επόμενη διαδικασία είναι στοκάρισμα-τρίψιμο, στοκάρισμα-τρίψιμο, μέχρι να επιδιορθωθούν όλες οι ζημιές. Μετά σκουπίζω τις καρέκλες μου με ένα βουρτσάκι και τις περνάω και με ένα βρεγμένο πανί. Θα τις περάσω με αυτό το συντηρητικό εμποτισμού ξύλου, σε χρώμα καρυδιά. Αυτό λοιπόν όχι μόνο έχει χρώμα, αλλά και προστατεύει τις καρέκλες μας από σαράκι, μύκητες και ό,τι άλλο υπάρχει. Και χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση, γιατί οι καρέκλες μου είναι αγορασμένες από παλιατζίδικο. Θα τις περάσω όσο πιο καλά γίνεται. Η επόμενη διαδικασία είναι μια διαδικασία που θα την αφήσω για την επόμενη χρονιά. Θα πρέπει να τρίψω λίγο το ξύλο μου αφού έχω τελειώσει και να το περάσω με ένα λούστρο. Μπορούμε να περάσουμε τις καρέκλες μας με ένα άχρωμο λούστρο ή να τις περάσουμε με ένα λούστρο σε χρώμα καρυδιάς. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε για του χρόνου το καλοκαίρι. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Καρέκλες που αγοραστήκανε σχεδόν τσάμπα είναι έτοιμες να μπουν μέσα στο σπίτι και να συμπληρώσουν την τραπεζαρία μου. Και πάμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Αρκετές μέρες μετά συνεχίζω αυτό το βιντεάκι, στεγνώσαν οι καρέκλες, τις βλέπετε πόσο ωραίες γίνανε. Τώρα, σε κάποια σημεία μου έχει κάνει κάποια κομπαλάκια μου έκανε μπογιά, νομίζω ότι επειδή έκανε πολύ ζέστη εκείνη την ημέρα. Θα το αφήσουμε έτσι προς το παρόν και του χρόνου το καλοκαίρι
Θα το τρίψουμε λίγο και θα το ξαναπεράσουμε, αλλά προς το παρόν θα μείνει έτσι. Είδατε πόσο ωραίες έγιναν. Νομίζω ότι είναι σαν τις άλλες, οπότε τελείωσα και την τραπεζαρία μου. Έκανα ένα ολοκληρωμένο σετ και πάμε τώρα να σας δείξω τι ψώνισα από τα τζάμπο για να μπορέσω να τις διακοσμήσω. Από τα τζάμπο πήρα αυτά τα 4 μαξιλαράκια, τα στρογγυλά. 3,99 είχαν κάπου εκεί, τα οποία εγώ όταν τα είδα εκεί λέω μια χαρά μου είναι, αλλά όταν τα έβαλα είδα ότι είναι αρκετά μικρά. Θα μείνουν αυτά προς το παρόν και θα δούμε μέσα στο χειμώνα τι άλλο θα φτιάξουμε μόνες και μόνοι πάντοτε, έτσι, πάντα έτσι τα κάνουμε. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα να βάλω τα μαξιλαράκια και να σας δείξω τι άλλο θα βάλω για φθινοπορεινή διακόσμηση. Μια φθινοπορεινή διακόσμηση λοιπόν που θα την κάνουμε μόνες και μόνοι, με απλά πράγματα, απλές αγορές. Από τα τζάμπο βασικά δεν μου κόστησε τίποτα σχεδόν, με 1 και 2 ευρώ, οπότε πάμε σιγά σιγά να σας δείξω τι έφτιαξα. Λοιπόν, για τραπεζομάντιλο θα βάλω ένα λευκό απλό που έχω αγοράσει εδώ και πολλά χρόνια από τα IKEA και από πάνω θα βάλω αυτήν εδώ πέρα τη λινάτσα, την οποία την αγόρασα από αυτό το μαγαζάκι στον Πειραιά που σας είχα πει και θα σας έχω πάλι από κάτω το link, αν θέλετε να πάτε. Την πουλάει με το μέτρο, έχει και πιο αραιή πλέξη και πιο σμικτή πλέξη, έχει πάρα πολλά. Αυτή έκανε νομίζω 1 ευρώ το μέτρο κάπου εκεί, πάφθινη. Οπότε θα κάνουμε μια τέτοια διακόσμηση πιο απλή, αν δεν θέλετε να αγοράσετε κάποιο runner και δεν θέλετε να μπείτε σε έξοδα, να δείτε πώς μπορείτε να κάνετε μια φθινοπορεινή διακόσμηση χωρίς χρήματα. Λοιπόν, στη συνέχεια αυτό είναι το κεντρικό κομμάτι που θα διακοσμήσω την τραπεζαρία μου σε ένα καλαθάκι το οποίο ήταν σετ 3 καλαθιών από τα Κιούσκα αγορασμένο. Σας το είχαν βάσει τότε σε story στο Instagram, οπότε αν δεν με ακολουθείτε μπείτε μέσα να με ακολουθήσετε. Έβαλα απλά κλαδιά τα οποία τα βρήκα στο δρόμο από ένα σπίτι το οποίο το είχανε, από τα οποία τα είχαν κλαδέψει. Και οπότε μ' άρεσαν πάρα πολύ, είναι καταπληκτικά, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι ωραιότερο από τη φύση. Αυτά τα πορτοκαλί, κυτρινοπά κλαδιά, τα οποία έχουν βέβαια ξεραθεί, από το να πάρετε κάποια τέτοια ψεύτικα από τα διάφορα μαγαζιά που υπάρχουν, προτιμήστε να βρείτε κλαδιά φυσικά, τα οποία έχουν απλά ξεραθεί. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για μια φθινοπορεινή διακόσμηση. Τώρα, σε ένα μπρούτζινο σκεύος, το οποίο το έχουμε πάρα πολλά χρόνια, ήταν από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες του σπιτιού, θα βάλω φρούτα, τα οποία τι φρούτα είναι αυτά. Είναι τα φρούτα που έχει το τζάμπο στα είδη κουζίνας του, που είναι σε διάφορα χρώματα, πορτοκαλί, πράσινο και τέτοια, και τα οποία φρούτα τα έβαψα. Ένας λοιπόν τρόπος να διακοσμήσετε την κουζίνα σας, είναι να πάρετε τα απλά φρούτα αυτά του τζάμπο που κάνουν κάτω από 1 ευρώ νομίζω, 90 λεπτά και να τα βάψετε ό,τι χρώμα θέλετε ανάλογα με το μοτίβο, ανάλογα με το δεσέν που έχετε στη κουζίνα σας. Εγώ λοιπόν τα έβαψα σε πράσινο και σε πορτοκαλί, αυτό το σκούρο πορτοκαλί, αλλά και αυτό το χρώμα κυμολίας. Και μπορείτε εσείς αν θέλετε να τα βάψετε σε χρυσό, μαύρο, ασημί και να τα βάλετε ακόμη και μέσα στο σαλόνι σας. Έχει το τζάμπο ήδη βαμμένα σε χρυσό και σε μαύρο νομίζω, αλλά νομίζω ότι είναι κεραμικά και ίσως είναι λιγάκι πιο ακριβά. Εσείς μπορείτε με 1 ευρώ να τα φτιάξετε και να τα διακοσμήσετε. Το σπρέι κοστίζει νομίζω γύρω στα 5 με 6 ευρώ από ένα χρωματοπωλείο. Μπορείτε να πάτε να το πάρετε και σας κρατάει για πάρα πολλά project. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο για αυτά τα φρούτα. Μπορούμε να κάνουμε και άλλα που θα δείτε στο μέλλον τι άλλα θα κάνουμε. Οπότε λοιπόν πάμε να τα βάλουμε μέσα. Έχω και λίγα κουκουνάρια, τα οποία τα έχω μαζέψει από θάλασσα, από πάρκα. Μπορείτε να βρείτε άπλετα πλέον τέτοια κουκουνάρια. Και θα βάλω και ένα τέτοιο runner, το οποίο το είχα αγοράσει πέρυσι από τα IKEA. Εσείς βέβαια μπορείτε να βάλετε μια πετσετούλα. Ό,τι έχετε. Έχει και το τζάμπο πολύ οικονομικές πετσετούλες, νομίζω στα 70 λεπτά. Οπότε μπορείτε να βάλετε μια τέτοια.
και πάμε να δείτε πώς μπορείτε να κάνετε κολοκυθούλες με αυτό εδώ πέρα το αξεσουάρ για τα μαλλιά, το οποίο το αγόρασα 1 ευρώ από τα Τζάμπο και είναι για να κάνουμε κότσο. Γιατί δεν θα σας δείχνω μόνο δύσκολες κατασκευές, θα υπάρχουν και κατασκευές του λεπτού. Με εύκολο τρόπο λοιπόν να φτιάξουμε κολοκύθες ώστε να στολίσουμε το σπίτι μας χωρίς να χαλάμε ώρες και μέρες. Μην βλέπετε εγώ που έκανα και τις τσιμέντινες, ήθελα απλά να τις κάνω. Μπορούμε και με ευκολότερους τρόπους να κάνουμε διακοσμητικά για το σπίτι μας. Παίρνουμε λοιπόν αυτό το αξεσουάρ για τα μαλλιά που είναι για το κότσο και απλά περνάμε μέσα έξω γύρω γύρω ένα νήμα. Εγώ είχα πράσινα, δύο πράσινα τα οποία μου είχαν περισσέψει από περσινές κατασκευές. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι χρώμα έχετε και ό,τι σας περισσεύει. Έτσι λοιπόν κάνουμε δύο κολοκυθούλες πολύ όμορφες. Μέσα θα βάλουμε δύο φυλλαράκια. Εγώ είχα δύο πλαστικά και απλά τα έβαψα με πράσινη μπογιά για να μην έχει αυτό το πλαστικό το γυαλιστερό που δεν μου αρέσει. Και έβαλα μέσα δύο κανέλες. Με τη μόνη διαφορά ότι κόλλησα δύο κανέλες μεταξύ τους, οπότε έβαλα τέσσερις ουσιαστικά, για να είναι λιγάκι πιο χοντρό το κοτσάνι, δηλαδή να φαίνεται κοτσάνι, να μην είναι κάτι πολύ λεπτό. Τώρα λοιπόν έχω αυτήν εδώ πέρα την υπερυψωμένη πιατέλα, την οποία την αγόρασα πέρυσι από τα Sensei. Αν δεν έχετε μια τέτοια πιατέλα, έχω δείξει πολλές φορές στο κανάλι μου πώς μπορείτε να την κάνετε. Βάζετε ένα μπολάκι ανάποδα και από πάνω ένα πιατάκι. Οπότε κάνετε μια υπερυψωμένη πιατέλα και θα τις διακοσμήσω εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Νομίζω ότι είναι έτσι πολύ ωραίες. Θα βάλω και ένα κουκουναράκι και έτσι κάνουμε μια διακόσμηση στην τραπεζαρία, στο καθιστικό, στην κουζίνα μας, χωρίς πολλά έξοδα. Θα βάλω και ένα μπολάκι το οποίο μοιάζει με την υπερυψωμένη μου πιατέλα, με ένα LED κεράκι που έχω αγοράσει από τα Γιους. Και έτσι λοιπόν συμπληρώθηκε η φθινοπορεινή διακόσμηση του τραπεζιού μας. Με απλό τρόπο λοιπόν διακοσμήστε το σπίτι σας με κουκουνάρια που μπορείτε να βρείτε στο δρόμο, με κλαδιά, πολύ όμορφα κλαδιά φυσικά, αποξηραμένα, η φύση μας δίνει τα καλύτερα διακοσμητικά, με αυτά τα φρούτα που πήραμε το Τζάμπο. Με απλό τρόπο λοιπόν κάντε τη διακόσμησή σας χωρίς να αγοράσετε πράγματα, χωρίς να μπείτε σε έξοδα. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μας βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Συνεχίζουμε με διακοσμήσεις. Πάντα θα έχουμε οικονομικές διακοσμήσεις στο κανάλι μου με τρόπο εφικτό από όλες και όλους. Πολλά φιλιά, θα τα πούμε σε επόμενο φθινοπορεινό σούπερ βιντεάκι. Γεια σας!